Πραγματικά, πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώσαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, στην οποία ως στόχο είχαμε αφενός μεν να ενημερώσουμε τους επικεφαλείς και εν τέλει με αυτόν τον τρόπο όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Θέρας Ελλάδας, της Περιφερειακής Αρχής εν ώψη της αντιμετώπισης του κορονοϊού, αλλά εξίσου ή και ακόμη πιο σημαντικό, να εισπράξουμε και να πάρουμε τις προτάσεις και τις σκέψεις των παρατάξεων, ούτως ώστε αυτές συνθετικά να μπουν μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων και μέτρων για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Έτσι λοιπόν, έχοντας δουλέψει για πολλή ώρα με τους επικεφαλείς και ξεκινώντας, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί αυτές τις στιγμές ισχύει περισσότερο από ποτέ άλλο το στερεοτυπικό «δεν περισσεύει κανείς». Αυτές λοιπόν τις στιγμές είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, απέναντι στην εθνική μάχη που είναι η αντιμετώπιση του κορονοϊού, η ελαχιστοποίηση των κρουσμάτων αλλά και των ανθρώπων που κινδυνεύει η ζωή τους. Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε πει εξ αρχής ότι η δράση μας θα κινηθεί ουσιαστικά σε τρία επίπεδα. Πρώτο, η λειτουργία των υπηρεσιών μας. Δεύτερον, η στήριξη που παρέχουμε με άμεσο ή έμεσο τρόπο προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τρίτον, οι δράσεις οι οποίες αφορούν με άμεσο τρόπο τους πολίτες, τους εστερεολαδίτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα σπίτια, ανησυχούν και η διαβίωσή μας δεν είναι τόσο ευχάριστη, τόσο εύκολη. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι μια κυλιόμενη δράση και πορεία. Σήμερα όμως είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα επιτρέψουν σε όλους αυτούς τους τομείς να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να σταθούμε δίπλα στους πολίτες και να δώσουμε αυτό που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Ήδη για τις υπηρεσίες μας λειτουργεί σχέδιο ασφαλείας, με το οποίο έχουμε και εκ περιτροπής εργασίας σε υπηρεσίες, αλλά και τις υπηρεσίες της πρώτης γραμμής, όπως οι διευθύνσεις υγείας, η πολιτική προστασία, να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να αναπτύξουν, έστω και με αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων τους για την καταπολέμηση της πανδημίας. Φυσικά, προς αυτό το σκοπό έχουμε προμηθεύσει και τους υπαλλήλους μας και τους συνεργάτες με όλα τα απαραίτητα μέσα εκείνα που τους πρέπουν για να μπορούν να κάνουν μια περίσκεπαστη και ήσυχη και ασφαλή στη δουλειά τους. Στο κομμάτι της στήριξης του ΕΣΥ, είμαστε σε διαρκή επαφή και με τον υπεάρχη Θεσσαλίας Θέρας Ελλάδας, τον κύριο Σερέτη, αλλά και με τους διοικητές των 8 νοσοκομείων της περιφερειάς μας και φυσικά και εγώ συνομιλώ σχεδόν καθημερινά με τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, ούτως ώστε να συμπλέουμε και να συμπορευόμαστε, έχοντας δηλώσει απριόρι ότι σε οποιαδήποτε ανάγκη του συστήματος η περιφέρεια, ηλική ή ηθική, μπορεί να σταθεί, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να το κάνουμε. Γιατί προφανώς όλοι έχουν κάποια αρμοδιότητα, όμως στις τιμές ανάγκης πάνω από την αρμοδιότητα μπαίνει η συμπόρευση, η συνεργασία και ο κοινός στόχος. Όμως, αυτό στο οποίο θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα είναι το τρίτο κομμάτι μας. Οι δράσεις που θα αγγίξουν με άμεσο τρόπο τους συμπολίτες μας. Με πρώτη και κύρια, μία στην οποία είχα και εγώ την ευκαιρία σήμερα να συμμετέχω, την αιμοδοσία. Ο κορονοϊός δεν χρειάζεται στην οσιλία του αίμα, όμως υπάρχουν συμπολίτες μας που το χρειάζονται για όλους τους υπόλοιπους ιατρικούς λόγους, είτε για τα χειρουργία τους, είτε αιμοκαθαριζόμενοι, νεφροπαθείς, είτε οποιοδήποτε άλλος. Και επειδή αυτόν τον καιρό είναι δύσκολο να δίνουμε αίμα στα νοσοκομεία, σε συνεργασία λοιπόν με την Πέμπτη ΥΠΕ, δώσαμε χώρους σε όλη την περιφέρεια όπου μπορούν οι πολίτες και στους 5 νομούς να δίνουν αίμα. Μια δράση που γίνεται με πολύ ασφαλή τρόπο, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν δημιουργεί συνθήκες συνωστισμού, αλλά που ενισχύει το δυναμικό μας, το απόθεμά μας σε αίμα και προστατεύει την δημόσια υγεία και από αυτόν τον σκοπό. Να ευχαριστήσω όμως όλους όσους ήρθαν σήμερα και έρχονται αυτές τις μέρες και δίνουν αίμα. Προσφέρουν κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό. Ύστερα, για τους συμπολίτες μας οι οποίοι διαβίουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
υπάρχει το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, το οποίο γνωρίζουμε όλοι, το οποίο υλοποιείται κανονικά. Από σήμερα ξεκινούμε το ΤΕΒΑ με διανομή στο σπίτι, για να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση, και τους εργαζομένους φυσικά της δομής, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να τους αφήσουμε έκθετους ή χωρίς τις παροχές αυτές τις πολύ δύσκολες ημέρες. Έτσι λοιπόν, με το ΤΕΒΑ ξεκινάμε τη διανομή κατοίκων και βάζουμε πολύ άμεσα, μέχρι τα μέσα Απριλίου, μια ακόμη εμβόλυμη διανομή τροφίμων σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας Τέρας Ελλάδας που υπάγονται στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ και διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μια δράση για τα μικρά παιδιά, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, που αυτές τις μέρες είναι τα νηπιάκια και τα προνηπιάκια μας, τα οποία δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο τους, στο προνηπιό τους. Ένα πρόγραμμα, το Kindo Planet, εφαρμόζεται ήδη στην περιφέρεια Θεσσαλίας, γιατί μερικές ιδέες δεν είναι πρωτογενείς, με πολλή επιτυχία και σε συνεργασία και εμείς με τους ιδρυτές του μπορούμε στα 7.500 νήπια και προνήπια της περιφέρειάς μας να παρέχουμε ένα πολύ απλό, εύχριστο αλλά πολύ ουσιαστικό και συνάμα χρήσιμο εργαλείο για να μπορούν αυτά τα πράγματα που κάνουν στις κανονικές μέρες στον νήπιό τους τα παιδάκια να μπορούν σε έναν κατά το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό να το κάνουν και τώρα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την συνέχιση της ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους μέσα από την προσχολική εκπαίδευση. Μία ακόμα δράση μας είναι μια γραμμή στήριξης, ψυχολογικής στήριξης. Αυτές οι μέρες όλοι περνάμε δύσκολα, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Τόσο ο κίνδυνος που αισθανόμαστε όλοι για τη δημόσια υγεία, τόσο ο περιορισμός στο σπίτι, είναι πολύ πιθανό, είναι βέβαιο μάλλον, ότι προκαλούν ανησυχία σε ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με ψυχοθεραπευτές, με ψυχολόγους, ψυχιάτρους της περιφέρειάς μας, οι οποίοι με όσους έχουμε μιλήσει είναι εξαιρετικά πρόθυμοι και το κάνουν εθελοντικά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, αναπτύσσουμε γραμμή ψυχολογικής στήριξης για πολίτες, η οποία αφορά και συμπεριφορική θεραπεία, όπως τη λένε οι ειδικοί, και ψυχική στήριξη, αλλά και χρήσιμες συμβουλές διαβίωσης και καθημερινότητας. Επίσης, στηρίζουμε, το έχει ανακοινώσει έτσι με πολύ ζεστά λόγια ο δεσπότης εδώ της Θεότητας, ο Σεβασμιότατος κύριος Σιμεών, μια συνεργασία που κάνουμε για τη στήριξη των γυροκομείων, καθώς με τα νέα δεδομένα δεν ήταν εύκολη η τροφοδοσία ή η σύντηση των ανθρώπων αυτών. Συμμετέχουμε και πιστεύουμε να προσφέρουμε κάτι σημαντικό στους ανθρώπους αυτούς που τόσο το έχουν ανάγκη αυτές τις μέρες. Και η τελευταία σε αυτόν τον κύκλο δράσεων που θα ήθελα να παρουσιάσω είναι μια δράση τηλεϊατρικής. Για τον κορονοϊό ή για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, όλοι έχουμε ανάγκη το γιατρό μας. Για τους εαυτούς μας, για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας. Όμως η φυσική παρουσία μας στα ιδιωτικά ιατρεία είναι δύσκολη και στα δημόσια νοσοκομεία ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο, σε συνεργασία με τους 6 ιατρικούς συλλόγους της περιφερειάς μας και επίσης με θελοντική εργασία των ιατρών, που οφείλουμε να τους πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ και για αυτό και για όλη τους την παρουσία, ενεργοποιούμε μια δράση τηλεϊατρικής μέσα από μια πολύ εύχριστη ηλεκτρονική πλατφόρμα από την οποία θα μπορούν οι χρήστες να συνεργαστούν και να βρίσκουν σε πολλές χρήσιμες ειδικότητες γιατρούς για να πάρουν συμβουλές, να πάρουν κλινικές είτε διαγνώσεις είτε προδιαγνώσεις και με αυτόν τον τρόπο να είμαστε όλοι και πιο ασφαλείς αλλά και ψυχικά πιο ήρεμοι μέσα σε αυτές τις δύσκολες ημέρες. Συνεχίζουμε. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν έχουν δώσει πολύ καθαρό στίγμα, γιατί στην περιφέρειά μας δεν έχουμε πληγή μαζικά από κρούσματα και η ίδια η χώρα αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται σε μια πιο καλή μοίρα. Αυτό όμως, όσο θετικό και αν είναι, σε καμία περίπτωση δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε ή να ξενιάζουμε. Πρέπει μέχρι την οριστική εξάλληψη του προβλήματος να είμαστε όλοι
από την κυβέρνηση, την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, μέχρι κάθε έναν και κάθε μία από εμάς, πειθαρχημένοι, ψύχρεμοι, παρόντες, να σεβόμαστε όλα αυτά που μας λένε οι γιατροί, είναι απλές οδηγίες της καθημερινότητας και με αυτόν τον τρόπο η πολιτεία με τις ευθύνες της και οι πολίτες με την ατομική τους προστασία και την προστασία του κοντινού τους περιβάλλοντος να δουλέψουμε μαζί για να βγούμε μια ώρα αρχίτερα και με τις λιγότερες δυνατές πληγές από αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία.